Η συζήτηση το τελευταίο διάστημα για τα ελληνοτουρκικά. Στην εξίσωση έχει μπει και το κυπριακό με την επανέναρξη των συνομιλιών. Δεν ξέρω πού να τα πάρουμε τώρα, γιατί είναι πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε έτσι με το τελευταίο, με την δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού χθες από την Κύπρο, που ήρθε να ταράξει λίγο τα νερά, γιατί έκανε λόγο για λύσεις συγκαλυμμένης διχοτόμησης σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και έβαλε στην εξίσωση αυτή και την Κύπρο. Πού βρισκόμαστε, αλήθεια, κύριε Φινέκο, εσείς τι αίσθηση έχετε? Η αίσθησή μου είναι ότι, και αυτό είναι ακριβώς με το οποίο θύμωνα με την κρυφή διπλωματία, ότι όταν είναι η διπλωματία κρυφή και γίνονται οι συζητήσεις χωρίς να υπάρχει ενημέρωση του κοινοβουλίου ή των υπολείπων κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων, των αρχηγών των κομμάτων κλπ., τότε πολλά πράγματα μπορούν να γίνονται κάτω από το τραπέζι. Και φοβάμαι ότι σε αυτή τη φάση είμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, συζητούνται θέματα που μπορεί να θίγουν, όχι άμεσα, είτε έμεσα με κάποιο τρόπο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, και την κυριαρχία μας ακόμα, ή το καθεστώς της Κύπρου, που είναι διαρκές έγκλημα, και να περνάνε και να δημιουργούν άλλα ζητήματα που δημιουργούν το φαινόμενο της ανάδυσης. Δηλαδή, ξεκινάς να συζητάς κάτι, νομίζεις ότι είναι μόνο αυτό, αλλά μέσα από τη συζήτηση που κάνεις αρχίζουν και δημιουργούνται παρακλάδια που μετά είναι δύσκολο να τα πάρεις πίσω. Ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί εμείς ως ελληνική πλευρά λέμε ότι έχουμε ένα μόνο θέμα, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Η άλλη πλευρά έχει βάλει πάρα πολλά θέματα στην ατζέντα όμως. Έτσι είναι, και δεν είναι μόνο ότι τα βάζει στην ατζέντα, αλλά λέει ότι αν θέλουμε να πάμε στο διεθνές δικαστήριο, να πάμε με όλα μαζί. Δηλαδή δεν λέει ότι αν αποτύχουν οι συζητήσεις, να πάμε σε ένα νομικό μέσο με όλα μαζί. Και ακόμα χειρότερα είναι το εξής, ότι σύμφωνα με την υπόθεση Μπαχρέν κατά, το Διεθνές Δικαστήριο σε νομολογία του είχε πει ότι πριν δώσουμε λύση στα ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, πρέπει να έχετε καθορίσει τη χωρική σας θάλασσα. Άρα λοιπόν, όταν λέμε ότι έχουμε μόνο ένα θέμα και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, τι λέμε? Ότι θα αφήσουμε τη χωρική μας θάλασσα στα 6 ναυτικά μίλια και δεν θα κάνουμε γραμμές βάσεως? Αυτό δηλαδή λέμε? Ναι, τι πρέπει να γίνει για να ενισχύσουμε τη δική μας διπλωματική θέση, τι χρειάζεται? Γιατί είπατε στην αρχή για κρυφή διπλωματία. Αυτό το θέμα αφορά, είναι εθνικό θέμα, άρα δεν μπορεί να το χειρίζεται μόνος του μόνη τους μια ομάδα διπλωματών, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, το χειρίζεται μια ομάδα διπλωματών ακριβώς, και το χειρότερο είναι ότι δεν βλέπουμε κάποιες δυνητικές επιπτώσεις που μπορεί μετά να δημιουργούν στην Τουρκία προσδοκίες, δικαιώματα και να υποβαθμίζουν τη θέση μας. Δηλαδή, μία από τις συζητήσεις που έχει γίνει στο παρελθόν είναι αν μπορούν να ξεπεραστούν οι διακρατικές σχέσεις και τα προβλήματα μέσα από τις δράσεις του ιδιωτικού τομέα των επιχειρήσεων. Και πολλοί έχουν πει ναι, ότι μπορεί να γίνει. Όμως, αυτό το μέτρο που έχει εφαρμοστεί σε πολλές περιοχές του κόσμου και προωθείται και από αμερικανικά και από άλλα συμφέροντα, αναγκαστικά στο Αιγαίο, λόγω της πολυπλοκότητας, θα δημιουργήσει θέματα επιρροής των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Άρα είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά και σε κάθε περίπτωση, όχι μονομερώς από μια ομάδα ανθρώπων που μπορεί να έχει και συγκεκριμένες ιδεολογικές τοποθετήσεις. Έτσι. Ναι. Είναι λίγο πολύπλοκο όμως. Μάλλον είναι σύνθετο το όλο θέμα, κύριε Φινέκο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε συνομιλίες σε ανώτατο επίπεδο. Και λέμε εμείς τώρα, μια απλή σκέψη, αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, τι γίνεται? Θα πάμε σε κρίση, θα υπάρξει κρίση? Κοιτάξτε, η Τουρκία μας έχει συνηθίσει ότι είναι με το καρότο και το μαστίγιο. Αυτή τη στιγμή έχει το καρότο στη μέση και όσο εμείς ακολουθούμε αυτή την πολιτική, είναι μια χαρά. Μια χαρά. Εξακολουθεί να επιβεβαιώνει τις διεκδικήσεις της. Όμως κάποια στιγμή δεν θα διστάσει, αν δεν της βγαίνει, να χρησιμοποιήσει το μαστίγιο. Πόσο μάλλον όταν είδατε, δεν δέχτηκε καν την ρύθμιση που της είπε η Γερμανία, ότι εντάξει, σου δίνουν τα Eurofighter, αλλά μην τα χρησιμοποιήσει στο Αιγαίο. Ναι. Δεν το δέχτηκε καν, το θεώρησε απαράδεκτο όρο. Άρα είναι φανερές οι προβλέψεις, δεν χρειάζεται να αμφισβητούμε γι' αυτό. Ναι. Τις τελευταίες ημέρες επίσης και διαβάζουμε και ακούμε και το ενδεχόμενο να συζητάμε αλλού για 8 μίλια, αλλού για 10, αλλού για 12. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε 6 ούτε κατά διάνοια σε συνέντευξη στον Κυριακάτικο Τύπο, αλλά γιατί δεν είπε κατευθείαν αυτό που είναι και το δίκαιο και το νόμιμο για τη χώρα μας, τα 12 ναυτικά μίλια? Τώρα έτσι απλές ερωτήσεις, απλές απορίες των ακροατών μας σας βάζω. Είναι εύλογο το ερώτημα, διότι το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια είναι επιτακτικό ως κανόνας του διεθνούς δικαίου, δεν υφίσταται στη διαπραγμάτευση, αφορά αποκλειστικά σε εμάς. Και το μόνο για το οποίο δεν το κάνουμε είναι ο φόβος που έχουμε από το Κάζιους Μπέλι, ο οποίος εκφράζεται
πολύ σκληρά από πλευράς Τουρκίας και οι κυβερνήσεις μας το έχουν αποδεχθεί. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να έχουμε κάνει ήδη 12 μίλια και είχαμε την αφορμή με το τουρκολιβικό μνημόνιο στην περιοχή της Κρήτης Ρόδου Καρπάθου, που είναι η μόνη δυνατότητα να ακυρωθεί άμεσα το τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι έρχεται σε σύγκρουση με τον τακτικό κανόνα διεθνούς δικαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, η πρώτη μας κίνηση θα πρέπει να είναι να χαράξουμε γραμμές βάσεως, να αρχίσουμε να οριοθετούμε τη χωρική μας θάλασσα από εκεί, που σημαίνει ότι θα μεγάλωνε το Αιγαίο κατά μέχρι 7% αν είχαμε χαράξει γραμμές βάσεως και είχαμε κλείσει ιστορικούς κόλπους. Και από εκεί και πέρα, αφού δημιουργούσαμε τις προϋποθέσεις με διάλους διεθνούς δαυσιπλοείας στις περιοχές που το Αιγαίο έχει νησιά και στενεύει, και στη συνέχεια να δούμε με την πολιτική συνένεση όλων των κομμάτων με ποιο τρόπο τουλάχιστον θα ισοσταθμίσουμε τον εναέριο εθνικό χώρο με την χωρική μας θάλασσα. Ναι. Τώρα, κάποιοι, και εσείς πρέπει να το είχαμε συζητήσει, και κάποιοι έτσι αναλυτές προέβλεπαν από την αρχή ακόμη που ξεκινήσαμε αυτές τις συνομιλίες με την Τουρκία, εδώ και ένα χρόνο με την διακήρυξη των Αθηνών, για παράδειγμα, ότι δίνουμε την εικόνα στους συμμάχους, για παράδειγμα, ότι τα πάμε καλά με την Τουρκία. Σε περίπτωση όμως που υπάρξει πρόβλημα, δεν ξέρω τι θα γίνει τότε, και φαίνεται ότι έχει αυτή την αναθεωρητική στάση, μα δεν το έχει κρύψει άλλωστε. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Και η Τουρκία εκεί ακριβώς επενδύει. Για κάποιο λόγο ήθελε να αλλάξει την πολιτική της λόγω της οικονομικής κατάστασης και των δυσμένων σχέσεων που είχε αρχίσει να έχει. Και με δεδομένο ότι άρχισε να υποστηρίζει τη Χαμάς και εναντίον του Ισραήλ, ένα πράγμα που την χαρακτήρισε στο διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή, δεν μπορεί να υποθάλπεις μια τρομοκρατική οργάνωση. Μπορεί να έχεις αιτιάσεις για τον τρόπο που το Ισραήλ ενδεχόμενα στη συνέχεια διαχειρίστηκε τα πράγματα, αλλά να υποστηρίζει μια τρομοκρατική οργάνωση είναι τεράστιο λάθος. Και στη λογική αυτή προσπάθησε να ισοσταθμίσει, το κάνει ο Ερντογάν αυτό, και δεδομένη στις θέσεις του προς τη Ρωσία, και να δείξει ότι είναι το καλό παιδί προκειμένου να μπορέσει να περάσει τις πολιτικές του. Ήταν μεγάλο λάθος από την πλευρά μας που το δεχθήκαμε έτσι χωρίς να κρατήσουμε κάποιες επιφυλάξεις. Και αυτό είναι ακόμα το χειρότερο, ότι ακούω από τα κυβερνητικά στελέχη και από τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, μονίμως αισιόδοξα μηνύματα και δεν κρατάει τουλάχιστον κάποιες επιφυλάξεις έναντι της συμπεριφοράς της Τουρκίας, η οποία επιβεβαιώνεται, προσέξτε, λέμε δεν έχουμε παραβιάσεις. Πώς δεν έχουμε? Έχουμε παραβιάσεις από drones που γίνονται συνέχεια και UAVs, και έχουμε και παραβιάσεις στη θάλασσα από τις διελεύσεις των πλοίων. Άρα δεν είναι κάτι, ή έχουμε συγκρούσεις με σκάφη της ακτοφυλακής. Άρα δεν είναι κάτι που υπάρχει απόλυτη ηρεμία, έτσι. Ναι, σωστά. Εσείς τώρα ως πρώην μάχη μουσική στο ναυτικό, τι θα συμβουλεύατε τους διπλωμάτες που χειρίζονται αυτά τα ευαίσθητα και πολύ σοβαρά εθνικά θέματα σε αυτή τη φάση που έχουμε φτάσει τώρα? Κοιτάξτε, το γεγονός ότι ανάπτυξε το στόλο του στην περίπτωση της πόντης των καλωδίων δείχνει καθαρά τις προθέσεις του. Το ότι αναπτύσσει ένα ναυτικό το οποίο είναι σαφές, σαφής ο επιθετικός του ρόλος και ενισχύεται με εξοπλισμούς, με βλήματα, ότι δεν είναι μόνο τι λέει ο Ερντογάν ή ο Φιντάν ή οποιοδήποτε, είναι τι λένε και οι υπόλοιποι και τι δημιουργούν. Δηλαδή, ξέρετε τι λέμε πάντα, αν θέλουμε, λέει, να δούμε τα δόντια του διαβόλου, κάτω να χαμογελάς. Και νομίζω ότι είναι φανερό ποιες είναι οι προθέσεις. Δεν χρειάζεται να αμφισβητούμε για αυτές. Ναι, ή χαρακτηριστικό αυτό που είπατε τώρα. Στο Κυπριακό τώρα εκεί τίποτα καινούριο δεν έχουμε. Μία ανυποχώρητη τουρκοκυπριακή πλευρά που ζητά κυριαρχική ισότητα, δηλαδή δύο κράτη ουσιαστικά. Κοίταξε, από τη στιγμή που οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ ήταν συγκεκριμένες, μιλούσαν για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Που είναι ένα μόρφωμα που, εντάξει, έχουμε κάποιες αμφισβητήσεις, αλλά ήταν μια βάση συζήτησης. Το μεγάλο αγκάθι σε αυτή τη συζήτηση ήταν η πολιτική ισότητα. Όταν λοιπόν έχεις την επιθυμία να δεχθείς την πολιτική ισότητα, ενώ υπάρχουν διαφορές στον πληθυσμό, και το κυριότερο, αυτή η πολιτική ισότητα μπορεί να ανατραπεί στο μέλλον, δεν μπορεί να το αποδέχεσαι στη λογική, να το αποδέχεσαι αυτό με ένα μόνο σώμα λήψης απόφασης. Και αν θα δούμε στο διεθνές περιβάλλον, όπου υπάρχουν τέτοια ζητήματα, υπάρχουν δύο σώματα εκπροσώπησης. Το ένα είναι η Γερουσία, η οποία είναι εξημισίας και για τους δύο, και το δεύτερο είναι το σώμα των αντιπροσώπων, που εξαρτάται από τον πληθυσμό, από την αναλογικότητα του πληθυσμού. Και πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο σώματα για να περάσει ένα νομοσχέδιο, μια νομοθεσία. Εμείς λοιπόν πώς θα πάμε μόνο στην πολιτική ισότητα? Υπονομεύουμε δηλαδή την ίδια τη λογική της συμφωνίας, και όλα αυτά επειδή οι Τούρκοι το απαιτούν. Και μάλιστα
βάζουν στο τραπέζι το χωρισμό σε δύο κράτη και ακόμα χειρότερα πιέζουν για να βγάλουν από την απομόνωση το βόρειο τμήμα. Και ακόμα πιο χειρότερα, ότι πολλοί Κύπροι επιχειρηματίες πάνε αυτή τη στιγμή και επενδύουν στο βόρειο τμήμα και σιγά σιγά ξεπερνάνε όλους τους περιορισμούς που υπήρχαν στο βόρειο τμήμα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και πάλι, έχετε την αίσθηση ότι πάμε σε ένα καθεστώς συνδιαχείρισης? Νομίζω εσείς σε πρόσφατο συνέδριό σας το είχατε αναλύσει αυτό το ενδεχόμενο, αυτή την πιθανότητα. Είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Στο Διεθνές Δίκαιο η μόνη περίπτωση συνδιαχείρισης είναι όταν στα όρια της ΑΟΣ δύο χωρών ανακαλύπτεται κάτω και κοίτασμα. Εκεί το Διεθνές Δίκαιο λέει ότι μπορεί το κοίτασμα να υπάρχει και προς την άλλη πλευρά, άρα το κοίτασμα αυτό θα πρέπει να το συνεκμεταλλευτούν οι δύο χώρες. Mm. Άρα υπάρχει η αντίληψη της συνδιαχείρισης στο Διεθνές Δίκαιο. Απ' την άλλη πλευρά όμως, επειδή δεν έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ αυτή τη στιγμή, όταν εννοώ μπορεί να ανακηρύξουμε, αλλά δεν έχουμε οριοθετήσει σε συμφωνία με την απέναντι χώρα, αυτό το πράγμα είναι πολύ μακριά. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να ξεπερασούν κάποια προβλήματα ήταν η αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων πάνω σε ζητήματα εκμετάλλευσης πόρων επί τη βάση κάποια συμφωνία αρχών. Δηλαδή, δημιουργούμε ένα κονσόρτιο εταιριών που από πίσω τους μπορεί να είναι οι χώρες, οι οποίες μαζί και οι δύο ερευνούν, εκμεταλλεύονται ίσης αξίας περιοχές και για τις δύο χώρες, έστω και αν είναι μέσα στη δικιά τους ΑΟΣ, την διεκδικούμενη τέλος πάντων, αλλά έχει το στοιχείο της ισότητας, και έτσι τα ωφέλη από αυτή την συνδιαχείριση πάνε και στις δύο χώρες εξημισίας. Είναι ένα πλάνο που το έχουν εξετάσει πολλοί επιχειρηματίες και αρκετά κράτη, κάπου σε κάποια κράτη έχει πετύχει, αλλά σε εμάς είναι εξαιρετικά δύσκολο να πετύχει, διότι δεν είναι μόνο το ζήτημα της συνδιαχείρισης των κοιτασμάτων. Εδώ μιλάμε ότι αμφισβητεί τα νησιά, την κυριαρχία, την αποστατικοποίηση, δηλαδή είναι πολλά στο τραπέζι για να πεις ότι πάω σε αυτό το μοντέλο. Ναι. Τι επιλογές έχει η ελληνική πλευρά εδώ που φτάσαμε? Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα. Τι επιλογές έχει η ελληνική πλευρά, η ελληνική διπλωματία, γιατί είναι και οι διπλωμάτες, είναι και οι επιτελείς του Υπουργείου Εξωτερικών που χειρίζονται το όλο θέμα στις απευθείας συνομιλίες που υπάρχουν πλέον με τη γείτονα χώρα. Τι επιλογές ώστε να μην καταλήξουμε σε ένα καθεστώς έτσι δυσμενές για μας να υποθηκεύσουμε το μέλλον της χώρας? Εδώ τώρα μπήκατε σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι η δικιά μας η εξωτερική πολιτική πάντα έπαιρνε ένα κομμάτι του χρόνου και διαχειριζόταν το πρόβλημα σαν να είναι τώρα, σαν να είναι το χρόνο που διαχειρίζεται κάθε κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια ιστορικότητα στα γεγονότα και το κυριότερο, υπάρχουν και επιπτώσεις που θα προβληθούν στο μέλλον. Όπως φάνηκε καθαρά με τη συμφωνία των Πρεσπών και όλα τα προβλήματα που έχουν αναδυθεί. Συνεπώς, αυτό που λείπει από την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι η προνοητικότητα. Και η προνοητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο είναι αόριστο. Βασίζεται σε εργαλεία. Παράδειγμα, η έννοια του foresight επιστημονικά, από όποιος γνωρίζει, έχει μεθοδολογικά εργαλεία για να μπορέσει να πάρει αποφάσεις. Δεν είναι η απόφαση ενός διπλωμάτη ή ενός πολιτικού που ενδεχόμενα να έχει και περιορισμένη γνώση για τα ζητήματα. Χρειάζονται λοιπόν επιστημονικές ομάδες οι οποίες να βλέπουν την εξέλιξη ιστορικά και να το προβάλλουν στο βάθος του χρόνου για τις σημερινές ενέργειες, έτσι ώστε να μην υπονομεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενιών. Μάλιστα. Θέλω να πάμε και στο συνέδριό σας, το οποίο προετοιμάζεται για 1 και 2 Νοεμβρίου, όχι 2 και 3 Νοεμβρίου, το Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοέμβρη. Είναι πυρετώδης έτσι οι προετοιμασίες οργάνωσης αυτού του Διεθνούς Συνεδρίου Γεωστρατηγικής και Γεωπολιτικής. Ακριβώς στη συνέχεια της προηγούμενης απάντησής μου για το μέλλον των επόμενων γενιών, η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε τώρα για να μην υπονομεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών. Εγώ θα αντιστρέψω λίγο το επιχείρημά τους και θα πω, μα αν συμφωνήσουμε τώρα και αυτή η συμφωνία είναι προβληματική, δεν υπονομεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών? Και άλλωστε, εάν το σημερινό μας μέλλον έχει διασφαλιστεί, διασφαλίστηκε από αυτούς που στο παρελθόν κράτησαν ισχυρές στάσεις και δεν επέτρεψαν στην Τουρκία να επεκταθεί και να διεκδικήσει ακόμα περισσότερα. Έτσι τα προστατεύσαμε. Συνεπώς το επιχείρημά τους είναι στον αέρα. Και αυτό αποδεικνύεται ακριβώς μέσα από τις συζητήσεις συνεδρίων αυτής της μορφής, όπου χρησιμοποιούμε ακριβώς εργαλεία προνοητικότητας με επιστημονική συζήτηση γύρω από στρογγυλά τραπέζια
εξαιρετικών επιστημόνων με διαφορετικές οπτικές γωνίες και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα μεθοδολογικά εργαλεία ενισχύουμε αυτό που λέγεται Oxford style debate, δηλαδή διάλογος τύπου Οξφόρδης, όπου προσπαθούμε να υπάρχει διαφωνία, ή όπως είναι ο διάλογος των Δελφών, που μέσα από τη διαφωνία προσπαθούμε να βγάλουμε μια κοινή γραμμή. Και όλα αυτά τα μεθοδολογικά εργαλεία τι μας δείχνουν? Ότι αν δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε τον μέλλον των επόμενων γενεών, πρέπει να ακολουθήσουμε μια τέτοια επιστημονική προσέγγιση πριν οι πολιτικοί μας ή κάποιοι διπλωμάτες αποφασίσουν από μόνοι τους και με περιορισμένη γνώση να δράσουν με τον τρόπο που δρούν. Άρα λοιπόν θα είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο που στα όπλα σε αυτούς που ασκούν εξωτερική πολιτική. Βεβαίως. Το θέμα είναι να το χρησιμοποιήσουν κιόλας. Ακριβώς. Και βεβαίως. Μπορώ να σας πω ότι μέχρι τώρα το έχουμε ονομάσει G3 Geopolitics, Geostrategy και Geoeconomy, G3 Foresight Forum, γιατί είναι διεθνές. Μάλιστα, σε αυτό που κάναμε στην Θεσσαλονίκη και είχαμε την τιμή να παρακολουθήσετε κάποιο τμήμα του, είχαμε και πέραν των 120 επιστημόνων, ακαδημαϊκών, διπλωματών, ανώτατων στρατιωτικών κλπ. Που ήρθαν, είχαμε και κάποιον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και Πρωθυπουργό της Ρουμανίας και κάποιους άλλους ξένους. Συνεπώς, μέσα από τέτοια ερευνητικά ιδρύματα που συνεργάζονται, γιατί δεν είναι μόνο ότι το κάνει το Ινστιτούτο Αλέξανδρου Παπαναστασίου, συνεργαζόμαστε και με άλλα επιστημονικά δίκτυα, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα έξυπνο δίκτυο συνεργαζομένων φορέων που σκέφτονται και κάθονται στο τραπέζι και συζητάνε, για να παράγουμε εναλλακτικές ή μάλλον επιλογές διαφορετικές ή καλύτερες ή που να βελτιώνουν τις κυβερνητικές κυβερνητικές επιλογές που σε κάποιο σημείο μας δημιουργούν πρόβλημα με την αδιαφάνειά τους. Ναι. Πείτε μας και για τους συνδιοργανωτές, αλλά και το πώς έτσι, γιατί κρατούνται πρακτικά, έτσι δεν είναι? Απλά δεν είναι ανοιχτά όμως τα μέσα ενημέρωσης όλες αυτές οι συζητήσεις. Έχετε δίκιο, ακολουθούμε αυτό που λέγεται Chatham House Rule, για να μιλάνε όλοι ελεύθερα και να μην λέμε τα κατά συνθήκη ψεύδι ή οριοποιούμε καταστάσεις. Σωστά. Συζητιούνται όλα σε κλειστό τραπέζι με περιορισμένο ακροατήριο, με προσκλήσεις και κρατούνται πρακτικά, αλλά δεν λέμε ποιος είπε τι. Έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να μιλήσει ελεύθερα χωρίς να φοβάται ότι για διάφορους λόγους, να μην φοβάται ότι μπορεί να δημοσιευθούν όσα είπε στο πρόσωπό του. Αυτό είναι πολύ μεγάλο εργαλείο και ειλικρινά σας μιλάω ότι όλοι οι επιστήμονες που σέβονται την ιδιότητά τους θέλουν να συμμετέχουν σε τέτοιους διαλόγους, διότι είναι και οι ίδιοι, ξέρετε, ο επιστήμονας δεν είναι αυταρχικός που νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Θέλει να συζητάει και με άλλους επιστήμονες για να υπάρχει αυτή η συνθετική προσπάθεια βελτίωση των πραγμάτων. Οι διοργανωτές και συνδιοργανωτές, κύριε Φενέκο. Ξεκίνησα από το Ινστιτούτο Αλέξανδρου Παπαναστασίου, του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω, και μαζί με το ελληνικό, το ΕΛΙΣΜΕ, που είναι ο κύριος Μπαλτζόης επικεφαλής, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελετών, και μαζί ο Στράβωνας Γεωγραφικών Μελετών, που είναι ο κύριος Πουκαμισάς επικεφαλής, και το Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών της Γενέβης, όπου είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, εκπρόσωπός του στην Ελλάδα. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτοί, γιατί ανάλογα με την περίπτωση συνεργαζόμαστε και με άλλα Ινστιτούτα και τα προσκαλούμε, ελληνικά και διεθνή, με τα οποία έχουμε ξεκινήσει ένα κύκλο συνεργασίας. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε όλα αυτά που διοργανώνετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας σήμερα. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, κύριε Φενέκο.